Η Κριτών Αρτός είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία κριτικής καταγωγής. Τη γνωρίζουμε όλοι γιατί όλοι, λίγο ή πολύ, τρώμε το κριτικό παξιμάδι. Το σημαντικό όμως είναι ότι με την κριτική μεσογειακή διατροφή έχουν αρχίσει και συστήνονται και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αλλά όχι μόνο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία και ο Καναδάς. Γιατί ακριβώς εκεί στρέφονται και οι εξαγωγές της εισηγμένης Κριτών Αρτός. Αμέσως λοιπόν καλησπερίζω τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Μανώλη Δαμιανάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε, κυρία Δαμιανάκη, καταρχάς από το τρέχον 2016, για να μας κάνετε μία πρώτη αποτίμηση των πρώτων μηνών. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γενικότερα θα πω και μετά ειδικότερα για την εταιρεία και το 2016, το τετράμινο, πεντάμινο, που έχω άποψη με την έννοια ότι γνωρίζω στοιχεία από τις αρχές του σούπερμάρκετ που συνεργαζόμαστε, αλλά και από άλλους συναδέλφους παραγωγούς. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Μέχρι στιγμής ζούμε περίπου αυτό που ζήσαμε και πέρυσι. Δηλαδή, μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή, ανασφάλεια και βεβαιότητα για το αύριο από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα φορολογικά μέτρα, το ότι δεν ξέρει αύριο κάποιος που θα ξημερώσει. Οπότε όλο αυτό το κλίμα μειώνει την αγοραστική διάθεση και δυνατότητα του καταναλωτή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πωλήσεις συνολικά του λιανεμπορίου στο σούπερ μάρκετ να είναι φέτο ακόμα μειωμένες σε σχέση με πέρσι, που ήταν αντίστοιχα μια κακή χρονιά. Εμείς, σαν Κριτών Αρτός, εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, όπως είναι και το τραγούδι, πήραμε ανάποδες τροφές για το καλό μας και είπαμε ξεκολλάμε από αυτό που ζούμε, την κακομοιριά, την κρίση και θα βγούμε μπροστά. Θα βγούμε επιθετικά και αυτό κάνουμε και φέτο, με νέα προϊόντα, με βελτίωση των προϊόντων, με μάρκετινγκ, με διαφήμιση, με προσφορές προς τον καταναλωτή. Και αυτό κάναμε με αποτέλεσμα, παρότι την πολύ δύσκολη περίοδο που ανέφερα πριν, η εταιρεία στο πεντάμινο κλείνει θετικά σε σχέση με πέρυσι. Άρα λοιπόν, μέχρι το τέλος του 2016 και για το άμεσο μέλλον, ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας? Πιστεύουμε ότι αυτό που καταφέραμε, όχι εκεί που θα θέλαμε, τα τελευταία 3 χρόνια, αναφέρομαι στο 2013, 2014, 2015, όπου στην τριετία αυτή είχαμε μια αύξηση πάνω από 35% των πωλήσεών μας και διατηρήσαμε παράλληλα μια ικανοποιητική και βιώσιμη κερδοφορία για την εταιρεία μας. Αυτό στοχεύουμε και να συνεχίσουμε. Στόχος φέτο, το 2016, είναι να έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων που να περάσει το 10% πλάς, όπου υπάρχει όμως μια μεγάλη αβεβαιότητα θετική. Τι εννοώ αβεβαιότητα? Ότι υπάρχουν κάποιες δουλειές και συμφωνίες που επίκυνται να ξεκινήσουν κυρίως το δεύτερο εξάμηνο του έτους στο εξωτερικό, οι οποίες είναι κάποιες από αυτές σημαντικές, που δεν μπορούμε όμως να τις μπατζετάρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, γιατί δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Άρα, ο στόχος μας είναι να έχουμε μια αύξηση των πωλήσεων διψήφια και να διατηρήσουμε τουλάχιστον το περιθώριο κέρδους που είχαμε και την περσινή χρονιά. Αυτό όσον αφορά τα νούμερα. Πιο σημαντικό όμως είναι οι ποιοτικοί στόχοι που έχουν να κάνουν με ισχυροποίηση της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας, δηλαδή το Κριτών Αρτός, το ΜΚΙΟ που αφορά τα σνακ, να γίνουν ακόμα πιο σημαντικά στο μυαλό και στο στομάχι, κατά συνέπεια του καταναλωτή, για να αναφέρουμε στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή. Και αυτό γίνεται ακολουθείται μια συγκεκριμένη στρατηγική marketing πωλήσεων και προωθητικών ενεργειών που στηρίζεται στην ποιότητα, στα διαφοροποιημένα προϊόντα, στη διαφήμιση, τη σωστή διαφήμιση, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους καταναλωτές που πηγαίνουν στα καταστήματα λιανικής πώλησης και ψωνίζουν επώνυμα και ζητάνε τα προϊόντα μας. Αυτός είναι ένας σημαντικός ποιοτικός στρατηγικός στόχος για φέτο και τα επόμενα χρόνια, παράλληλα βέβαια με την προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης των εξαγωγών μας, ώστε από το 15% περίπου που ήταν πέρυσι, να πάμε 20-25% επί των συνολικών πωλήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχουν υψηλοί στόχοι και δικαίως, γιατί αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρατε και κατά μεσής της κρίσης, δηλαδή τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, καταφέρατε να αυξήσετε τις πωλήσεις και τους τζίρους κατά 35%, όπως μας είπατε. Πήγατε κόντρα στο ρεύμα, αλλά αυτή η κόντρα πορεία πώς αναλύεται? Στην πράξη εφαρμόσαμε αυτό που, μια που είμαστε και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό κατεξοχήν οικονομικό και χρηματοοικονομικό, που αποτελεί και αυτό μια άλλη πλευρά της διχασμένης προσωπικότητάς μου, της χρηματοοικονομικής, είναι αυτό που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο, στα οικονομικά, ότι οι κρίσεις πάντα δημιουργούν ευκαιρίες για τους λίγους.
Όχι για όλους, διαφορετικά θα υπήρχε δυνατότητα. Τι εννοούμε αυτό? Η κρίση έχει σαφέστα πολλά αρνητικά αλλά και πολλά θετικά. Να μην γίνω πιο συγκεκριμένος. Δίνει τη δυνατότητα σε μια μικρή εταιρεία όπως εμείς να κάνουμε, ας πούμε, διαφήμιση με χαμηλότερα κόστη, κάτι το οποίο κάναμε. Ένας παράγοντας λοιπόν. Δεύτερον, να ενισχύσουμε οργανωτικά την εταιρεία με στελέχη που παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο λόγω υψηλού κόστους. Άρα να οργανώσουμε γενικότερα καλύτερα την εταιρεία μας. Το τρίτο στοιχείο είναι η διαφοροποίηση. Όταν τα πράγματα όλα είναι πολύ καλά, κουτσί στραβή, όπως λέει η παροιμία, δεν φαίνεται η διαφορά. Όταν σε μια δύσκολη περίοδο και σε μια δύσκολη αγορά, εκεί πλέον μπορείς να ξεχωρίσεις πιο εύκολα από τις καλές εποχές. Με καινοτομία, με σωστά προϊόντα, με έξυπνες κινήσεις και να μπορέσεις να αυξήσεις το μερίδιό σου. Εμείς εφαρμόσαμε μια τέτοια συνταγή, όπου προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε στους στόχους μας τα μειονεκτήματα που γίνανε πλεονεκτήματα της κρίσης, όπως αυτά που ανέφερα πριν. Και πάνω απ' όλα η ψυχολογία, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, όχι για τον καθένα από εμάς. Είναι σημαντικό κάποια στιγμή να πει ο καθένας από εμάς, τους Έλληνες, ότι ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και ο καθένας ας κοιτάξει στο δικό του κομμάτι πώς μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Άρα λοιπόν είδατε, αξιοποιήσατε την θετική όψη της κρίσεως και είστε από τους λίγους που δεν είστε ο μοναδικός ομολογό. Όσοι κατάφεραν και είχαν την δυναμική να πάνε κόντρα, τώρα μπορούν και βλέπουν το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξα από κάποιους άλλους, οι οποίοι ίσως να μην είχαν και την δυνατότητα ρευστού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως και η έκδοση του εταιρικού ομολόγου, ύψους 2 εκατομμυρίων, και έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε ποια είναι η στόχευση. Πράγματι, η Γενική Συνέλευση πρόσφατα της εταιρείας μας, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ενέκρινε και αξιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να επιδιώξει και να προχωρήσει, να επιτύχει την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ μέσω από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εναλλακτική αγορά, άρα θα είναι διαπραγματεύσιμο, όπου η έκδοση αυτού του ομολογιακού δανείου απευθυνόμαστε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και μεμονωμένα ιδιώτες επενδυτές. Είναι αυτό που πραγματικά και εγώ προσωπικά πιστεύω και τα στελέχη της εταιρείας μας, ότι πρέπει πλέον οι εταιρείες, οι μικρομεσαίες εταιρείες, να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι ότι θα συνεχιστεί η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει χρηματοδοτικά τις ανάγκες εταιριών μικρών που έχουν δυναμική και σχέδιο ανάπτυξης. Και θα πρέπει να έρθουμε οι εταιρείες κοντά με τους ιδιώτες Έλληνες που έχουν κάποια λίγα ή πολλά χρήματα ακόμα στην άκρη. Αυτό είναι, αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε και είναι επίσης μια σημαντική καινοτομία αυτή τη στιγμή. Είναι αναπτυξιακό καθαρά το ομολογιακό, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί στοχεύει να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες επενδύσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα εξυγχρονισμό και αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας μας παραγωγικά. Έχουν σαν στόχο να χρηματοδοτήσουν και να διευκολύνουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου που έχουμε για ανάπτυξη πωλήσεων και Ελλάδα και εξωτερικό και συγκεκριμένες ενέργειες marketing που ανέφερα πριν για ισχυροποίηση της εταιρικής ταυτότητας και ένα μικρό κομμάτι να πάει σε αναχρηματοδότηση, σε κλείσιμο δηλαδή υφιστάμενου δανεισμού. Άρα λοιπόν η βασική στόχευση είναι να πολλαπλασιάσετε τη δυναμική σας επιθετικά και στο marketing και στη διαφήμιση και κυρίως στις εξαγωγές. Να μείνουμε λίγο στις εξαγωγές για να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη γνωριμία με το κριτικό παξιμάδι. Και όχι μόνο. Οι εξαγωγές, καταρχήν να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και εγώ και εμείς σαν εταιρεία, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια πριν λίγα 3-4 χρόνια, φάγαμε τα μούτρα μας στην αρχή. Νομίζαμε ότι είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Θέλει επιμονή, προσπάθεια και σχεδιασμό. Και υπομονή, στεμάχη, γιατί κάνεις ενέργειες φέτο που θα σου αποδώσουν μπορεί σε 2 ή 3 χρόνια. Και γι' αυτό θέλει υπομονή, ειδικά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τη δική μας. Στοχεύουμε στις αναπτυγμένες κυρίως οικονομίες, όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, μια που είναι πιο όρημη η καταναλωτική κοινωνία εκεί, ο κόσμος, τα νοικοκυριά, και εισοδηματικά, αλλά και από πλευράς καταναλωτικής συνήθειας. Άρα εκεί στοχεύουμε κυρίως, χωρίς να αποκλείουμε όμως, εφόσον προκύψει, και αγορές όπως είναι η Κίνα ή η Ρωσία, που κατά την άποψή μας δεν είναι ακόμα όριμες για τα δικά μας προϊόντα.
Είναι και τα τελευταία χρόνια που έχει διαφημιστεί και έχει εμπεδωθεί και στη συνείδηση χωρών στο εξωτερικό η αξία της κριτικής και μεσογειακής διατροφής. Πόσο έχει βοηθήσει όλο αυτό? Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, πράγματι όπως σωστά είπατε, η κριτική μεσογειακή διατροφή έχει γίνει περισσότερο, σε περισσότερους καταναλωτές ανά τον κόσμο αντιληπτά τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν για την υγεία. Εκτός το ότι είναι πάρα πολύ νόστιμη η κριτική διατροφή και η κριτική μεσογειακή διατροφή. Δυστυχώς όμως, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί μας έχουν πάρει κεφάλι. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε, όταν βγαίνουμε να πουλήσουμε σε αυτές τις χώρες που αναφέρθηκαν πριν, οι Έλληνες, βλέπουμε ότι είμαστε καταϊδρωμένοι πολύ πιο πίσω, μια που οι Ιταλοί κατά βάση και ακολουθούν οι Ισπανοί και άλλες χώρες, όπου έχουν σχεδόν ταυτίσει τις χώρες τους με την μεσογειακή διατροφή. Μήπως εκεί η προσπάθεια γίνεται οργανωμένα, ενώ εδώ η κάθε εταιρεία πηγαίνει μονομένα και φυσικά είναι πιο δύσκολο το εγχείρημα. Σαφέστατα, έχει γίνει οργανωμένα. Καταρχήν υπήρξε σχεδιασμός από τα ίδια τα κράτη, σε συνδυασμό με τους επιχειρηματίες. Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όπως είπατε, ουσιαστικά ακόμα και σήμερα η προσπάθεια γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό από μεμονωμένος στον κάθε επιχειρηματία. Δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός μάρκετινγκ και ανάπτυξη εξαγωγών, ώστε να φτιαχτεί η μπράντα Ελλάδα καταρχήν. Ώστε κάτω από την μπράντα Ελλάδα η κάθε εταιρεία να υποστηρίξει τη δική της ιδιαιτερότητα και ικανότητα και πλεονεκτήματα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Είναι και μέρες που οι εξελίξεις τρέχουν με ορόσημο την 24η Μαΐου. Εσείς έχετε και μεγάλη εμπειρία και στα ζητήματα της οικονομίας και στα ζητήματα του χρηματιστηρίου. Πώς βλέπετε τα πράγματα για τα επόμενα χρόνια και για την πραγματική οικονομία, αλλά και για το χρηματιστήριο Αθηνών συγκεκριμένα? Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν, όπου τα τελευταία 6-7 χρόνια αυτό που ζούμε έχουν γίνει πολλά λάθη και πολλά πράγματα οδήγησαν και οδηγούν σε αδιέξοδα. Πιστεύω ότι όπως και αυτά που πρόσφατα ζούμε θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και με πολύ καλύτερους όρους για τη χώρα μας. Όμως πιστεύω ότι η επόμενη τριετία-πενταετία, προσωπικά πιστεύω από το 17 και μετά, η Ελλάδα θα μπει σε ένα ρυθμό ανάπτυξης που ίσως να έχει την ψηλότερη αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος την περίοδο 17 έως 20 στην Ευρώπη. Αυτό το στηρίζω, το ότι πιστεύω ότι θα επέλθει η δημοσιονομική σταθερότητα με όποιον τρόπο θα εξασφαλιστούν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί για τη χώρα μας και από ό,τι φαίνεται, κάτι που έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι είναι μονόδρομος, θα δοθεί μια λύση στο δημόσιο χρέος ώστε να είναι διαχειρίσιμο, που θα είναι μείωση επιτοκίου, θα είναι επιμήκυνση των χρεολυσίων και προσωπικά πιστεύω ότι θα βρουν ένα τερτύπ, ένα λογιστικό κόλπο οι φίλοι μας εισαγωγικά δανειστές να μειώσουν και λίγο την ονομαστική αξία. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν με τις όποιες διακυμάνσεις και αβεβαιότητες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στη χώρα, να αλλάξει η ψυχολογία και να μπορέσει να μπει η χώρα σε μια αναπτυξιακή πορεία. Βέβαια, όχι για όλους, ότι θα παραμείνει ένα πολύ μεγάλο μέρος ως επίπτωση των μέτρων που υπήρχαν και που πάρθηκαν και πρόσφατα, φτωχοποιημένο, με χαμηλή αγοραστική δύναμη, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα 5 χρόνια. Θα παραμείνει σε αυτά τα ίσως και χαμηλότερα επίπεδα. Όμως, συνολικά σαν οικονομία, να είμαι αρκετά αισιόδοξος, κάτι που θα εκφραστεί σαφέστατα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά όχι όμως στο σύνολό του. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, μια τεράστια αλλαγή στην οικονομία μας. Όπου ένα από τα βασικά πράγματα είναι οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις, δηλαδή ο κύκλος εργασιών μαζεύεται και θα μαζευτεί ακόμα περισσότερο σε πολύ λιγότερες εταιρείες. Άρα η εξέλιξη στα επόμενα 3-5 χρόνια στη χώρα μας είναι ότι θα ζήσουμε μια ανάπτυξη που θα αφορά όμως πολύ λιγότερες εταιρείες από ό,τι στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα. Ίσως και θα είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θα περάσει και η καλύτερη αυτή εικόνα άμεσα στο κοινωνικό σύνολο. Ακριβώς. Η κοινωνία, ο καταναλωτής, πιστεύω ότι θα ζήσει τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης σε μια δεύτερη φάση που θα περάσει, νομίζω, το 2020, μετά από μια 5 χρόνια. Γι' αυτό και ναι, υπάρχουν εταιρείες ελληνικές, εισηγμένες, που μπορεί να δώσουν πάρα πολύ σημαντικά κέρδη, γιατί αυτές που θα είναι τα λεγόμενα, κατά την άποψή μου, τα άλογα που θα τραβήξουν την άμαξα της ανάπτυξης.
Και κλείνοντας, ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, κυρία Δαμιανάκη, ποια είναι τα νέα προϊόντα τα οποία πέφτουν στην ελληνική και φαντάζομαι και στις ξένες αγορές, τα οποία οι καταναλωτές θα τα παρατηρήσουμε πολύ σύντομα στα ράφια. Στα στελέχη της εταιρείας, στο μυαλό τους, στους σχεδιασμούς τους, η λέξη καινοτομία και διαφοροποίηση κυριαρχεί. Αλλά όχι ως αυτό σκοπό. Η διαφοροποίηση και η καινοτομία στο προϊόν, εάν δεν συνοδεύεται από γευστική, από καλή γεύση και εμπορευσιμότητα δηλαδή, τότε είναι να πουλά στα φαρμακεία. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα ποιοτικά, υγιεινά, αλλά και να τρώγονται. Να τρώγονται από πλευρά γεύση. Στα αυτήν τη λογική, πρόσφατα, στους τελευταίους λίγους μήνες, αλλά και, και φέτο, βγάλαμε το με χαρούπι, που το χαρούπι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της άγριας μορφής της Κρήτης, της βουνίσιας μορφής. Βγάλαμε ένα βούτυμα χωρίς ζάχαρη με βάση το χαρούπι, το παραδοσιακό λαδοκούλουρο Κρήτης, και βγάλαμε και σαλμυρή γεύση το ταγκάκι με χαρούπι και ελαιόλαδο. Επίσης βγάλαμε το ταγκάκι με λιαστή ντομάτα και ελιές. Το ταγκάκι τι είναι? Το ταγκάκι είναι ο μικρός ντάγκος, δηλαδή σε μικρότερη μορφή. Α, ταγκάκι, μάλιστα. Ταγκάκι, είναι σε μικρότερο μέγεθος, με κριθάρι. Επίσης βγάλαμε ένα κρυθαροκουλουράκι, δηλαδή την κρυθαροκουλούρα σε μικρότερη μορφή, με ελαιόλαδο και λιναρόσπορο, που δίνει ωμέγα 3, ωμέγα 6, για να μπορέσει να έχει στοιχεία διατροφικής αξίας με τη χοληστερίνη κτλ. Και έχουμε, είμαστε σε φάση δημιουργίας μιας ομάδας νέων προϊόντων, που το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο θα είναι έτοιμες και νομίζω ότι θα ταρακουνήσουν την αγορά στο ΣΝΑΚ. Αυτά όλα λοιπόν μένει να τα δούμε. Και δεσμεύομαι ότι θα είστε η πρώτη που θα δοκιμάσει εκτός εσωτερικά της εταιρείας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ αυστηρή κριτής όμως, γιατί κατάγομαι από τη Βόρεια Ελλάδα και εμείς οι Θεσσαλονικοί στη διατροφή και στο φαγητό έχουμε πολύ υψηλά. Ξέρετε. Στο σχεδιασμό ενός προϊόντος, αυτοί που βοηθάνε περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα είναι αυτοί που είναι αυστηροί κριτές. Πολύ. Ακριβώς. Γιατί βοηθάνε στο να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της βελτίωσης του προϊόντος. Κύριε Δαμιανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο Επανειδήν, και εύχομαι οι θετικές και αισιόδοξες προβλέψεις σας να βγουν αληθινές και κάτι παραπάνω. Από εμάς εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό, από τον καθένα από εμάς. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και εμείς πολύ συχνά λέμε ότι η ανάπτυξη μάλλον δεν θα έρθει από έξω από ξένες επενδύσεις, αλλά από την κινητοποίηση των υγιών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας, των παραγωγικών δυνάμεων. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.